την αποκάλυψη ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά από το 1988 που υπογράφηκε το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάς δέχθηκε να εκδώσει νόταμ πριν από ένα περίπου χρόνο για να κάνει άσκηση η Τουρκία ανατολικά της Ρόδου και του Καστελορίζου, προχώρησε ο πτέραρχος ένα προστρατεία Λεωνίδας Πηγαδιώτης στην εκπομπή αντιθέσεις. Μέχρι το 2002 ήμουν στο Πεντάγωνο με τον κύριο αρχηγό, τον επίτιμο αρχηγό Γεθά, αν μ' ακούει. Όταν οι Τούρκοι καλοκαιριάτικα μας ζητούσαν να εκδώσουμε νότα μεταξύ Ρόδου Καστελόριζου, τους λέγαμε όχι, διότι παραβιάζει το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάς. Διότι είναι η GRC. Μέχρι το 2002. Τώρα εκδίδουμε νότα. Αυτό σας λέω, κύριε Συρηγό. Το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάς το 1988 αφορούσε το Αιγαίο και την ανάγκη έκδοσης νόταμ από την Ελλάδα που θα σήμαινε αποδοχή σε αίτημα της Τουρκίας για να πραγματοποιήσει ασκήσεις σε διάστημα μέσα στους θερινούς μήνες ή στη διάρκεια θρησκευτικών εορτών. Μέχρι το 2019 οι απαντήσεις ήταν αρνητικές, άρα παρέπεμπαν σε μια ζώνη που η Ελλάδα αναγνωρίζει ως Αιγαίο και που άλλαξε στην πρακτική τον Οκτώβριο του 2019 που εκδόθηκε νόταμ, άρα έγκριση για άσκηση της Τουρκίας με τη σημείωση από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι τα ανατολικά της Ρόδου και του Καστελορίζου δεν ανήκουν στο Αιγαίο. Κάτι που όχι σε πολιτικό επίπεδο, αλλά καθαρά σε επίπεδο χαρτογράφησης, προβλέπουν τα όρια που έχει διαμορφώσει για το Αιγαίο ο Διεθνής Υδρογραφικός Οργανισμός. Εγώ έχω το χαρτί του Υπουργείου Εξωτερικών που λέει ότι είναι Μεσόγειος. Ανατολικά της Ρόδου 6 μίλια και ανατολικά της Ρόδου είναι Μεσόγειος. Εάν είναι Μεσόγειος, η Τουρκία έχει δικαίωμα, το έχει πει ο κ. Συρηγός, να το πάει στα 12 δασικά μίλια τα χωρικά ύδατα. Που θα έχουμε και αναδιάταξη του εφαρμοστικού ταυτόχρονα. Γιατί η Τουρκία να έχει το δικαίωμα και να μην το έχουμε κι εμείς, αφού δεν ισχύει το κάζους μπέλι. Βάση του Διεθνούς Ιστορογραφικού Οργανισμού είναι εκτός το Καστελόριζο. Για λόγους νομικούς και πολιτικούς εμείς θεωρούμε ότι είναι ενιαία η οριοθέτηση από τον Εύρωος και το Καστελόριζο ασχέτως του τι λέει για χαρτογραφικούς λόγους ο Διεθνής Ιδρογραφικός Οργανισμός. Το Καστελόριζο είναι Ανατολική Μεσόγειος. Δεν είναι Αιγαίο. Ο Νταβούτογλου τα λέει αυτά. Αυτό που λέει ο κύριος Πηγαδιώτης ισχύει, όχι. Ότι μέχρι το 2 δεν εκδίδατε νόταμ λέγοντας ότι είναι Αιγαίο. Εντάξει, όσα μπορώ να θυμηθώ ήταν ειδικός αυτός. Κάναμε με βάση το ότι το Καστελόριζο ήταν στο Αιγαίο. Αναπάντητο γεγονός, όπως όλα δείχνουν, παραμένει πως μια πρακτική χρόνων που λειτουργούσε απέναντι στην Τουρκία και παρά τις χαρτογραφήσεις άλλαξε το 2019 με την επισήμανση της αποδοχής του Υπουργείου Εξωτερικών ότι νότια του Καστελορίζου δεν ορίζεται ως Αιγαίο, τροφοδοτώντας έτσι επί της ουσίας την Τουρκία με έναν ακόμη ισχυρισμό σε ό,τι αφορά σημεία που η ίδια ονοματίζει ως γκρίζα και η Ελλάδα οριοθετεί ως τμήματα της κυριαρχίας της.